Μάλιστα. Πάμε και στον Ανδρέα τον Σταματόπουλο. Ανδρέα, ποια είναι η δική σου άποψη? Ναι, να πούμε κύριε Καλόγερε, ότι όντως και εγώ συμφωνώ με τον στρατηγό, τον κύριο Κυπριώτη, με τον οποίο είχαμε και χτες την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση, ότι δεν απομυθοποιείται η Ρωσία, καθώς να θυμίσω και στον πόλεμο του Βιετνάμ, στην πρόσφατη ιστορία, ότι οι Αμερικανοί θεωρούνται ηττημένοι, ενώ στην πραγματικότητα είχαν περίπου 60.000 νεκρούς ή απώλειες, με την άλλη πλευρά το Βιετνάμ να έχει κοντά στο 1 εκατομμύριο. Και είχαν σταματήσει τον πόλεμο μόνο μετά την πίεση της κοινής γνώμης και βεβαίως όταν σταμάτησε να είναι οικονομικά να τους συμφέρει ο πόλεμος, οπότε τον σταμάτησαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν τη δυνατότητα και τα μέσα να βομβαρδίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ το Βιετνάμ, να τους σκοτώσουν όλους και να κατακτήσουν τη χώρα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και η Ρωσία, απλώς δεν το κάνει για πολλούς λόγους. Να θυμίσουμε ότι το Κίεβο είναι σημαντικό για τον πολιτισμό της Ρωσίας, είναι σαν να υπάρχει ελληνοτουρκικός πόλεμος και η Ελλάδα να βομβαρδίζει την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Το ίδιο δεν κάνουν και οι Ρώσοι για το Κίεβο. Έχουν όμως τη δυνατότητα να το κάνουν. Από εκεί και πέρα, κύριε Καλόγερε και αγαπητοί προσκεκλημένοι, να πούμε ότι και στο πρόσφατο παρελθόν, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, με τους προηγούμενους πόλεμους της σύγχρονης ιστορίας, τόσο στην Ευρώπη αλλά και στην Ασία, δεν είδαμε να αντιδρούν το ίδιο τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και γενικότερα η παγκόσμια κοινή γνώμη. Εγώ βέβαια να θυμίσω ότι στη Σερβία υπήρξαν κυρώσεις από την πλευρά και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία. Υπήρξαν και οικονομικές κυρώσεις, υπήρξαν και είχαν αποβάλει τις ομάδες από τα πρωταθλήματα. Υπήρχαν παρόμοιες κυρώσεις, αλλά ήταν άλλες συνθήκες τότε, άλλες είναι οι συνθήκες σήμερα. Ανδρέα. Ναι, να πούμε ότι σχετικά με την αποστολή όπλων και στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, πιστεύω ότι η χώρα μας από τη στιγμή που είπε ότι είναι υπέρ της Ουκρανίας και τη στηρίζει, έπρεπε έμπρακτα να δείξει στήριξή της και καλώς έστειλε στρατιωτικό υλικό. Να θυμίσω ότι και εμείς όταν είχαμε την εισβολή στην Κύπρο, δεν μας έφτανε το ότι έχετε δίκιο κτλ. Θα ήταν καλό να είχαμε και τότε έμπρακτη βοήθεια από αυτούς οι οποίοι πέραν το μέρος μας. Αλλά να θυμίσω βέβαια ότι τότε η πολιτική αλλά και στρατιωτική ηγεσία, αγαπητέ στρατηγέ, αποδείξαν κατώτερες των περιστάσεων και δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα ενώ υπήρχε δυνατότητα. Οπότε καλώς πιστεύω στείλαμε την στρατιωτική βοήθεια και όχι σταφίδες που άκουσα να λέει ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αραχοβίτης, βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή, ότι καλύτερα να στέλνουμε σταφίδες παρά Καλάζνικοφ. Δεν ξέρω μήπως εκεί στη Λακωνία ο κύριος Αραχοβίτης παράγουν σταφίδες, νομίζω στην Κόρινθο είναι η σταφίδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι αυτά δεν είναι σοβαρές προσεγγίσεις όπως έκανε ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος. Ο πρόεδρος του, ο κύριος Τσίπρας, που γιορτάζει σήμερα, ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στην Καλαμαριά και έκανε μια περιοδεία και πήγε σε όλα τα καταστήματα τα οποία ο ίδιος είχε κλείσει με την εξοντωτική φορολογία την οποία είχε επιβάλει τα χρόνια της διακυβέρνησής του και μάλιστα έδωσε κάτι ψηλά εκεί σε κάποιους μουσικούς του δρόμου. Δεν ξέρω αν ήταν θύματα δικά του εντός εισαγωγικών. Πήρε από τη συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Σταματόπουλε. Ο πρόεδρος πούλησε τη Μακεδονία μας, πλήγωσε τη Μακεδονία μας. Και έχει το δράσος ο εθνομετανιστής, πρώην πρωθυπουργός, να επισκέφτεται τη Μακεδονία. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και ότι έχει θράσος. Κύριε Καλόγερε, να προσθέσω ότι σχετικά με την αντιμετώπιση της χώρας μας, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά που λέγαμε προηγουμένως, ότι από το 2020 και μετά βλέπουμε μια αλλαγή σε σχέση με αυτό που είχαμε με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μετά την κρίση με την υβριδική απειλή στα σύνορα του Εύρου το 2020, ότι έχουμε μια αλλαγή, ότι φρουρούνται τα σύνορα, ότι δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός όπως έβγαινε ο κ. Τσίπρας να πει ότι έχουμε αφύλακτα σύνορα, ότι δεν έχουμε σύνορα θαλάσσια κτλ. Προχωρήσαμε σε εξοπλισμούς και βλέπουμε μια αλλαγή. Τώρα αυτό αν θα φέρει τις αλλαγές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που θέλουμε, αλλά και να αφυπνίσουμε την Ευρώπη, ώστε να μην έρθουμε πάλι σε μια κατάσταση όπως την τελευταία φορά που αφυπνίστηκε η Ευρώπη. Να θυμίσουμε, τα ξέρει ο στρατηγός και ο κ. Κοκορίκος, ότι ήταν οι Οθωμανικές ορδές μπροστά από τη Βιέννη. Ανδρέα, και τότε αφυπνίστηκε τελευταία φορά η Ευρώπη. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου απόψε. Όπως ευχαριστώ εκτός από τον Ανδρέα Σταματόπουλο και την κυρία Χριστίνα Τσόρμπα. Σας ευχαριστώ και οι δύο. Να είστε καλά.